Στην αυλή ενός σπιτιού στις Σέρρες εντοπίστηκε θαμμένη ο Ρώσος, ενός 37χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον Απρίλιο. Με την υπόθεση είχε ασχοληθεί εκπομπή Φως στο Τούνελ, συμβάλλοντας μάλιστα στην διελεύκανση του μυστηρίου. Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη οδήγησε τους αστυνομικούς στη λύση του μυστηρίου της εξαφάνισης του Βασίλη Μελένικλη από την Προσοτσάνη Δράμας. Σίγουρα με άντρα μιλούσε. Έρχομαι, λέει, σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο είμαι εκεί. Δύο μήνες τον έψαχναν οι δικοί του και οι αρχές. Ο 37χρονος που ζούσε μαζί με τη γιαγιά του στην Προσοτσάνη Δράμας είχε εξαφανιστεί τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου, με 2.000 ευρώ στη τσέπη που του είχε δώσει η γιαγιά του για να πληρώσει μια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε με ταξί από την Προσοτσάνη για την Αλληστράτη. Δεν έφτασε ποτέ στη Θεσσαλονίκη για το χειρουργείο. Πήραν στο γιατρό τηλέφωνο, δεν εμφανίστηκε. Νομίζω ότι το παιδί του φάγανε. Στο τούνελ βρέθηκε στην Αλληστράτη για έρευνες και γυρίσματα με τους ανθρώπους που τον είχαν δει τελευταίοι ζωντανό. Αστυνομικοί που βρέθηκαν και εκείνοι στην Αλληστράτη τον εντόπισαν σήμερα το απόγευμα θαμμένο στην αυλή ενός σπιτιού. Η αστυνομία ανακρίνει τα μέλη της οικογένειας που μένουν σε αυτό το σπίτι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτή την περίεργη υπόθεση. Θα μιλήσουμε τώρα με την Αγγελική Νικολούλη. Αγγελική, καλησπέρα. Εσύ και οι συνεργάτες σου είχατε ερευνήσει πόρτα-πόρτα την περιοχή. Πώς φτάσαμε τελικά στο να εντοπίσει η αστυνομία τη ΣΟΡΟ? Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντώνη, αστυνομικοί από την Δράμα και τις Σέρρες ξεθάβουν, γιατί υπήρξε κακοκαιρία, Αντώνη, πριν, το πτώμα του άτυχου Βασίλη Μενελικλή, 37 χρόνων. Από τον κήπο του σπιτιού του φίλου του, εκεί στην Αλληστράτη, όπως είπε και η συνάδελφος στο βίντεο. Να σου πω ότι το τούνελ, αναζητώντας τον αγνούμενο Βασίλη για την αυριανή εκπομπή έρευνας, μια υπόθεση που κρύβει και μια τραγωδία από πίσω, φοβερή, έφτασε εκεί στην Αλληστράτη και πραγματικά από πόρτα σε πόρτα εντοπίσαμε το σπίτι της παρέας που εκείνο το απόγευμα που χάθηκε θα συναντούσε. Ευνηδιάσαμε εκεί στην αυλή, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε και την ώρα ότι ήταν θαμμένο το παιδί εκεί, το ένα από τα πρόσωπα που φέρονται πλέον να έχουν εμπλακεί στη δολοφονία και ταθεί, και καταλάβαμε με την κουβέντα ότι έπεφτε σε αντιφάσεις. Ήδη τον είχαν πλησιάσει και οι αστυνομικοί, αλλά τους έλεγε ότι είχε φύγει. Πήρε ένα αυτοκίνητο και έφυγε. Έψαξαν στο Άγιο Όρος οι αστυνομικοί, τον βρήκαν και τελικά, μαθαίνοντας ότι είχαμε πάει και εμείς εκεί, τέλος πάντων βρήκαμε και κάποια στοιχεία. Οι αστυνομικοί συνέχιζαν παράλληλα την έρευνά τους και σήμερα κατάφεραν να αποσπάσουν τη μαρτυρία εκείνη που τους οδήγησε στον κήπο του σπιτιού. Έχουμε βρεθεί εκεί. Σίγουρα φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα το κίνητρο να είναι η ληστεία, γιατί ο άτυχος νέος είχε τις 2.000 μαζί του που του είχε δώσει η γιαγιά του για να πάει να κάνει μια επέμβαση στο χέρι του εκεί σε κλινική της Θεσσαλονίκης. Αλλά πέρασε πριν από την παρέα αυτή και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Αγγελική, μιλάνε άνθρωποι στην εκπομπή που ίσως τελικά, όπως φαίνεται, εμπλέκονται σε αυτή την δολοφονία, έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, φτάνοντας εκεί, πλησιάσαμε, πήγαμε στην αυλή, δέχθηκαν να μας μιλήσουν, αλλά δεν πήγαινε καλά ο λόγος, ούτε τα γεγονότα έδαιναν. Έτσι ήταν αντιφάση, μία μετά την άλλη. Και μετά από αυτό, βέβαια, ενημερώθηκε και η αστυνομία που ήδη έκανε τις έρευνές της και σήμερα, τώρα δηλαδή, ξεθάβει το άτυχο παλικάρι. Η μητέρα του είναι στην Γερμανία, η γιαγιά, η αδύναμη στο χωριό και γίναμε δυστυχώς και εμείς αγγελιαφόροι αυτής της θλιβερής είδησης. Και βέβαια, όλη αυτή η έρευνα, η μεθοδική έρευνα, που έφτασε να ανοίξει μία πόρτα σημαντική για να πάρει μια οικογένεια την απάντηση, τόσο τραγική, αλλά την παίρνει όμως. Ενώ άλλες οικογένειες δυστυχώς δεν μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Θα έχουμε λοιπόν αύριο στην εκπομπή όλη την έρευνα αυτή και πώς καταφέραμε να φτάσουμε στην άκρη αυτού του μπερδεμένου κουβαριού. Όλη η έρευνα λοιπόν, αλλά και οι πρωταγωνιστές πίσω από αυτή την δολοφονία και το έγκλημα, αύριο στο Φως στο Τούνελ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.